Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς να είστε, θα μου πείτε κι εσείς. Σήμερα Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα. Το καταλαβαίνω ρε παιδιά απόλυτα, αλλά τι να κάνουμε, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Όπως και να το κάνουμε, θα το καταπιούμε και αυτό και θα συνεχίσουμε. Θα προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί έτσι συμβαίνει. Γιατί ξεκινάει μια εβδομάδα, δείτε το παιδιά σαν ένα ξεκίνημα, σαν μια καινούργια αρχή. Σαν κάτι που δεν ξέρω που είχατε κανονίσει να κάνετε μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Βάλτε τους στόχους σας. Εγώ αυτό θα σας πω. Βάλτε τους στόχους σας να τους έχετε υλοποιήσει μέχρι και το τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι λίγο μπορεί να σας γλυκάνω το χάπι. Αν μπορώ να το πω τέλος πάντων αυτό. 20 του Νοέμβρη όμως, αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε στο τέλος του Νοέμβρη αλλά και στις αρχές του Δεκέμβρη. Θα μου πείτε, ήδη σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει εκεί έξω να βγαίνουν τα Χριστουγεννιά. Στολίδια. Και όμως συμβαίνει αυτό, παιδιά, και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια είναι γεγονός. Δεν συζητάμε τώρα για τα καταστήματα που είναι τα εποχιακά και αυτά που πουλάνε από τον Οκτώβρη. Όχι, δεν συζητάω για αυτά. Συζητάω για τα σπίτια σιγά σιγά που έχουν αρχίσει και στολίζουν, έχουν βάλει και λαμπάκια απ' έξω. Βοηθάει και ο καιρός τώρα ακόμη περισσότερο γιατί αισθάνεσαι ότι είναι χειμώνας, ότι είναι Χριστούγεννα. Η κακοκαιρία βέβαια θα συνεχιστεί, θέλω να σας πω. Έτσι λέγεται τουλάχιστον. Και μετά από την Ευρυδίκη έρχεται ο Ζήνωνας, ο οποίος θα πλήξει και περιοχές. Διαβάζαμε το πρωί, κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας έγραφε σε ένα site. Παρ' όλα αυτά όμως, τι να σας πω τώρα. Ας πούμε έλεγε Καλυθέα, έλεγε Κηφισιά, έλεγε Ζωγράφου. Συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή, και έλεγα εγώ το πρωί. Δηλαδή, ας πούμε, Καλυθέα, που είναι σύνορο με τη Νέα Σμύρνη, για παράδειγμα. Θα είναι μόνο Καλυθέα και Νέα Σμύρνη, τίποτα, ούτε θα κουμπίσει. Δηλαδή, εκεί που είναι σύνορο Καλυθέας και Νέα Σμύρνης, απλά θα περνάς από το ένα κομμάτι στο άλλο και θα είναι βροχή, και μετά θα είναι λιακάδα ή όχι βροχή. Κάπως έτσι θα συμβαίνει. Δεν ήξερα, Θανάση, να μου απαντήσει. Τι να μου απαντήσει και αυτός εδώ, θα μου πείτε, βέβαια. Anyway, διάβασα λοιπόν ότι ο καιρός θα συνεχίσει τα τσαλίμια του. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να μας καθιστά εμάς σε εγρήγορση γενικότερα, ιδίως άμα έχει πάλι πάρα πολλές βροχές. Και έτσι, από το χαρούμενο, να το πάω και λίγο στο σοβαρό, παιδιά, συνεχίζονται οι έρευνες για τους δύο αγνοούμενους, τουλάχιστον μέχρι το πρωί που κοιτούσα. Στους 20 είναι η νεκρή στην Μάνδρα, να ευχηθούμε ξανά συλληπιτήρια στις οικογένειες κλπ. Δεν θα το επεκτείνω. Πολύ περισσότερο θα μάθετε και θα ακούσετε από τις ειδησιογραφικές εκπομπές. Εμείς λοιπόν θα το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Πάντα όμως θα το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και θα πάμε έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Πολλά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Πολλά πράγματα έχουν γίνει και έξω. Θέλετε στην τηλεόραση, θέλετε όχι. Έχω να σας μιλήσω για κινηματογράφους, για να σας μιλήσω για ταινία, την οποία είδα εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν είναι άλλη από το Justice League, όπου κρατήστε το. Θα μιλήσω μόλις επιστρέψω από το break για το Justice League, γιατί επειδή εγώ δεν είμαι παιδί της DC, είμαι παιδί της Marvel. Ξεκάθαρα είμαι παιδί της Marvel. Όμως, αυτή τη στιγμή έχω να σας πω ότι τελευταία, δηλαδή οι δύο που κυκλοφορούν τώρα, που η μία είναι Marvel, που είναι ο Thor το Ragnarok, και το Justice League, μπορώ να σας πω ότι το Justice League είναι 10 σκάλες πιο πάνω. Αυτό. Και τα υπόλοιπα θα σας τα εξηγήσω όταν θα επιστρέψω, γιατί μπορεί στο IMDb να παίρνει μεγαλύτερη βαθμολογία, όμως δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ακόμα και το IMDb, παιδιά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Να το έχετε στα υπόψη σας. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα σολίδια που σιγά σιγά δειλά-δειλά μάλλον έχουν ξεκινήσει και κάνουν την εμφάνισή τους στα σπίτια, αλλά στα social media, παιδιά, πλέον, να ξέρετε ότι δεν είναι μόδα να στολίζει το χριστουγεννιάτικο σου δέντρο, έτσι, το ξέρετε αυτό, ξεκάθαρα. Ούτε κάποιο καράβι ή κάτι τέτοιο. Η νέα μόδα των social media, ξέρετε ποια είναι? Ο χριστουγεννιάτικος ανανάς. Πώς λέμε, τον ανανία μου, ακριβώς. Θα στολίσω τον ανανία μου. Παιδιά, φθηνή και οικονομική λύση. Πάρτε έναν ανανά από το μανάβικο. Είχαμε χριστουγεννιάτικο ανανά στο Radio. Πόσα χρόνια μπροστά. Προσέξτε. 400 χρόνια μπροστά ο Γιώργος. 2 χρόνια μπροστά. Ναι, εντάξει. Καμία σημασία δεν έχει. Λοιπόν, δεν το βλέπω καν. 400 χρόνια μπροστά είμαι. Ανανά, εμείς πότε είχαμε, δεν είχαμε τώρα στα βραβεία? Εγώ με ανανάδες ήμουν αντιμένη, να, από πάνω μέχρι και κάτω.
Άρα είμαστε πολύ μπροστά εμείς εδώ. Και τώρα έρχονται δεύτερα τα social media και δει το Instagram. Γιατί? Για να μας προτάξει τους ανανάδες. Παιδιά, τον ανανία μας δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς ήμασταν μπροστά. Για μας αυτό είναι ξεπερασμένο πλέον. Μπορείτε στα social media να είναι μόδα και να πάτε και εσείς να στολίζετε, να βάλετε κάποια λαμπάκια, κάποιο φιόγκο, κάποια γυαλιά, whatever. Πάντως εμείς είμαστε πολύ, πολύ μπροστά. Φέτος δεν ξέρω τι θα στολίσουμε, αλλά αυτό που θα στολίσουμε θα έρθει και θα γίνει μόδα στα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό να το έχετε στα υπόψη σας. Οπότε, άμα θέλετε. Εδώ, εμείς, και το Μιλάνο. Κάπως με τη μόδα, ας πούμε, σωστά. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πέραν του Justice League vs. Thor που θα σας πω εγώ, που θα μου πείτε δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο, πώς τα λένε, που δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όμως και τα δύο έχουν ροπή πλέον προς το χιούμορ. Θα το κρατήσω όμως αυτό στην άκρη και σας είπα, θα τα πω μόλις επιστρέψω τώρα. Μην με απτώνετε. Μην τσιγκλάτε. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, αρκεί να φύγουμε για ένα γρήγορο break, να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ορίστε, για να σας πω αυτό που έχω για τις συγκεκριμένες ταινίες. Επίσης, φυσικά έχουμε και την έρευνα της ημέρας εδώ που θα συζητήσουμε. Έχουμε να δούμε και τι έχει γίνει με τα τηλεοπτικά εκεί έξω. Πολύ πολύ σημαντικά. Πάει το κορίτσι μας, έφυγε το κορίτσι μας. Χτύπησε το κορίτσι μας, περαστικά να ευχηθούμε στο κορίτσι μας. Φυσικά μιλάω για τη Μαντό, η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα και επιστρέφει πλέον στα επαγγελματικά της καθήκοντα. Άντε, καιρός είναι Μαντό. Είναι ο καιρός να επιστρέψεις στη χώρα σου. Φτάνει με το Παλαουάν, φτάνει με τις Φιλιππίνες, φτάνει με τα Φιλιππινέζικα, τελειώσαμε. Αυτό και ήτο. Ήρθε η ώρα να επιστρέψεις για να παντρευτείς πλέον και εσύ τον εκλεκτό της καρδιάς σου και να τα πείτε όλοι μαζί, όπως είπατε χθες στο επεισόδιο, να τα πείτε όλοι μαζί στο γάμο σου. Σωστό, σωστό. Φύγαμε. You could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Σας έχω τη ζάρη πάρα πολύ, το ξέρω, το Justice League μαζί με το Thor. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Γιατί πάρα πολλά έχουν ακουστεί και πάρα πολλά διαβάζεται. Αλλά το θέμα έχει ως εξής. Εγώ, επειδή τα παρακολούθησα και τα δύο, και σας έχω πει ότι είμαι full παιδί της Marvel. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Thor γενικώς δεν ήταν το αγαπημένο μου Marvel έργο, η αγαπημένη μου ταινία Marvel. Από την αρχή του. Αλλά, εντάξει, τι να συζητήσουμε τώρα για Iron Man. Εντάξει, ο Iron Man για μένα ήταν top of the top. Αλλά τώρα, Hulk. Anyway, καμία σημασία δεν έχει. Οι Avengers που ήταν, εντάξει, 400 χρόνια μπροστά. Εννοείται. Deadpool, επίσης, όχι 400 χρόνια μπροστά, 800 χρόνια μπροστά, έναν αιώνα μπροστά είναι το Deadpool. Καλά, και δει αυτό που θα βγει τώρα, που δεν ξέρω, εάν κρίνω από το τρέιλερ, τι. Ρε, ποιο, ο Ant-Man επίσης είχε βγει, που ήταν και εκείνο, που είναι και εκείνο Marvel. Σαν το Deadpool δεν υπάρχει κανένα κατά τη γνώμη με εμένα, αλλά όχι, δεν το συζητάμε. Και δει από το, άμα δω τώρα από το τρέλερ που έχει βγει, το περιμένω πώς και πώς να βγει ο κινηματογράφος. Whatever. Συνεχίζω όμως και λέω ότι παρόλα αυτά πήγαμε τις καλύτερες φωτογραφίες να δω το Thor, γιατί λέω Marvel, εντάξει, φίλε, τέλεια, κρυμμένες σκηνές στο τέλος και που σε πάω και αού. Ωραία, βαρέθηκα από ένα σημείο και μετά, ξεκάθαρα. Κάπως σαν να έπρεπε να μου γεμίσουν την ταινία, αισθάνθηκα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να την έχουν κάνει λίγο πιο μικρή, ναι, για να καταλήξουν εκεί που θέλουν να καταλήξουν. Δεν θα κάνω τώρα το spoiler της ταινίας σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν το έχουν δει. Παρ' όλα αυτά όμως, παίρνει ένα ωραιότατο κταράκι, παιδιά, στο IMDb. Ωραιότατο, δώστε μου μισό λεπτό. Να σας πω ακριβώς, παίρνει 8,2. Και άμα βάλω εδώ τώρα Justice League, το οποίο είναι και αυτό εδώ, παίρνει ένα 7,5. Why? Όχι, παιδιά. No. Δεν είναι για 7,5 το Justice League, ξεκάθαρα. Εσείς που είσαστε μέσα στο IMDb και το χειρίζεστε όλο το σύστημα, επειδή ξέρω εγώ, ξέρω, είσαστε μαρβελάκηδες. Και όπως και να έχει, απριόρι θα βάλετε χαμηλότερο βαθμό σε ταινία της DC. Που προσέξτε με, το καταλαβαίνω. Γιατί ας πούμε το Batman vs. Superman ήταν μία ιδέα και μισή, ξεκάθαρα. Ο Ben Affleck ήταν του Παναθλίου. Όχι, ήταν χάλια, όπως και να το κάνουμε τώρα. Δεν υπήρχε λόγο. Δεν υπήρχε λόγος να υποδηθεί καταρχάς ο Ben Affleck τον Batman. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει. Θα σας πω λοιπόν ότι τώρα έρχεται η εκδίκηση του Ben Affleck στο Justice League, όπου, παιδιά,
είναι πάρα πολύ καλός, μπορώ να πω. Επίσης, το σενάριο είναι εξίσου, είναι πολύ καλό επίσης. Να πούμε ότι, εντάξει τώρα και για εσάς που δεν έχετε δει Batman vs Superman, όλα ξεκινάνε μετά το θάνατο του Σούπερμαν. Εντάξει, εντάξει. Όλα ξεκινάνε λοιπόν μετά το θάνατο του Σούπερμαν και έτσι ξεκινάει η ταινία. Και δεν θα σας πω πώς τελειώνει, δεν θα σας πω τι συμβαίνει στην πορεία. Πάντως, αυτό που θα σας πω είναι ότι έχει πάρει για μένα πάρα πολύ καλές κριτικές από στόμα σε στόμα τουλάχιστον και από αυτά που ακούω. Δεν θα εστιάσω στο IMDb που το βάζει 7,5. Που μεταξύ μας τώρα και για το. Βέβαια, έχει βγει και μια εβδομάδα πιο μετά. Ενδέχεται να μπορεί να ανέβει και τη βαθμολογία του. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και αυτό, μπορεί και να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν θα εστιάσω στη βαθμολογία του IMDb. Θα εστιάσω σε αυτά που έχω ακούσει. Και έχει και πολύ καλούς ηθοποιούς έχει. Και η Wonder Woman ήταν φανταστική και οι δύο νέοι χαρακτήρες που εμφανίστηκαν είναι επίσης πολύ καλοί. Έχει λίγο χιούμορ και πλέον και η DC έχει χιούμορ. Έχει βάλει... Έχει δώσει τις πινελιές της, όπως και ο Thor επίσης είχε δώσει τις πινελιές του. Αλλά από ένα σημείο και μετά όχι τόσο πετυχημένα. Παιδιά, λίγο. Deadpool δεν θα γίνει κανείς. Δηλαδή, το Deadpool είναι κατηγορία που μόνο θα μου πεις και το Deadpool Marvel είναι πάνω κάτω ο ίδιος θα. Ο ίδιος θα σκηνοθετεί. Ο ίδιος θα... Δεν είμαι και σίγουρη τώρα σε αυτό. Τα λέμε. Θα το ψάξω μου και θα σας πω. Αλλά αφήστε το χιούμορ και το σαρκασμό, αφήστε τον για τον Ryan Reynolds. Το ξέρει πολύ καλύτερα να το κάνει, θεωρώ. Δώστε μου να δω μισό δευτερόλεπτο, να δω τη βαθμολογία που έχει πάρει το Deadpool στο IMDb, η οποία είναι 8. Εντάξει, ωραιότατο οκταράκι. Ναι, Ryan Reynolds, καλά το λέω. Αφήστε λοιπόν το χιούμορ για τον Ryan Reynolds και όχι για όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ για το Thor vs Justice League. Αυτή ήταν η δική μου γνώμη. Δεν με ενδιαφέρει αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει. Αυτή ήταν. Για μένα το Justice League είναι πολύ πιο δυνατό από ότι το Thor, το Ragnarok. Λοιπόν, μετά από την φοβερή αυτή επανασύνδεση της Σελίνας Γκόμες με τον Justin Bieber, είπε λίγο να του μοιάσει ακόμη περισσότερο και αποφάσισε να βάψει τα μαλάκια της Ξάνθα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, τις πηγαίνουν πάρα πολύ. Αν και εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο το μελαχρινό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά το ξανθό είναι εύκολο να σου πηγαίνει. Ενώ το μελαχρινό είναι πολύ πιο δύσκολο. Το καστανό, το σκούρο πρέπει να έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά για να σου πηγαίνει. Καλή ώρα εμένα αυτό, ας πούμε, καθόλου δεν μου πηγαίνει το φυσικό μου χρώμα. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, που δεν έχουμε λεφτά. Ωραίο, ε. Όχι. Αλλά τι να κάνουμε που είπαμε να τα αφήσουμε λίγο τα μαλλιά μας να μακρύνουν και να. Έτσι, να τα αφήσουμε έτσι, να είναι λίγο πιο υγιή, ας πούμε, ναι, να είναι και λίγο πιο υγιή. Πρέπει να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να πιούμε τις βιταμίνες μας. Ξέρετε τώρα, γυναίκες είμαστε, καταλαβαίνετε ρε κορίτσια κι εσείς. Θα μου πείτε άμα τα προσέχεις και έχεις και σωστό κομωτή, φυσικά ισχύει και για μένα ισχύει αυτό. Αλλά εντάξει, το κομωτήριο είναι και κάτι που το βαριέμαι. Αφόρητα μπορώ να πω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να μπείτε να δείτε τη Σελίνα Γκόμες στο Instagram. Της έχει πανεβάσει τις φωτογραφίες. Οπότε, να δηλώσετε κι εσείς τελικά εάν σας αρέσει αυτή η εμφάνιση ή αν δεν σας αρέσει. Θα φύγω εγώ για ένα γρήγορο break. Θα επιστρέψω με λίγο από Pink, θα επιστρέψω με λίγο από Taylor Swift και φυσικά με τις ερευνές μας, αλλά και με το τι έχει συμβεί στα τηλεοπτικά τις ημέρες τέλος πάντων που μας έχουν περάσει. Παρασκευή, Σάββατο και παιδιά, όσο επιστρέφουν από το Παλαουάν, τόσο ετοιμάζονται να φύγουν για την εξωτική. Πού, στην Καραϊβική δεν έγινε, δεν γινόντουσαν τα γυρίσματα του Survivor 2. Ναι. Όσο λοιπόν επιστρέφουν από το Παλαουάν, τόσο ετοιμάζονται να φύγουν για την Καραϊβική. Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, τα γυρίσματα. Όχι τα γυρίσματα, έχουν ξεκινήσει τα casting για τους νέους παίκτες του Survivor 2, όπου θα το δούμε στις οθόνες μας από τον Φλεβάρι, όπως το ξέρουμε και το αγαπάμε, με τον παρουσιαστή τον ίδιο, τον Σάκη τον Τανιμανίδη. Και μιας και μιλάω για Survivor, να πούμε ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα κάνει και τα βήματα του τα πρώτα έτσι στην τηλεόραση, με μια παρουσία από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έχουμε καταλάβει δηλαδή από αυτά που έχουμε διαβάσει, στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, το οποίο
έχει πολύ ταλέντο τελικά στην τηλεόραση και ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα την κάνει λοιπόν την εμφάνισή του στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο ο Γιώργος Αγγελόπουλος και γενικά πολλά ακούγονται γύρω από το όνομα του Γιώργου για παρουσιάσεις, για ενδυνάμει παρουσιάσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές. Το θέμα είναι να δούμε εάν θα δεχτεί και ο ίδιος για να παρουσιάσει το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα μάλλον, το συγκεκριμένο project που του έχουν προτείνει, γιατί του έχουν προτείνει 2-3 projectάκια, έτσι λένε οι δικές μου πηγές. Λέω εγώ τώρα, έτσι λένε οι δικές μου πηγές. Εάν τα πάει καλά στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο, μπορεί και να συνεχίσει σε αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, ο Ντάνος λέει guest κριτής θα εμφανιστεί. Ωραίο, guest κριτής. Πώς πάνε, anyway. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι τώρα, μια παρένθεση να κάνω σε όλο αυτό. Θέλω να σας πω ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, έχει γίνει ο χαρκός χαμός με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έχουν κλείσει σε 4 σταθμούς οι μπάρες. Από σήμερα έχει ξεκινήσει αυτό. Και θέλω να σας πω ποιες είναι. Λοιπόν, οι σταθμοί είναι Ιδουκίνης της Πλακετίας, Αεροδρόμιο, Ελαιώνας και Άγιος Αντώνιος. Οι δύο πρώτοι είναι, η δεύτερη δεν είναι τόσο εμπορική σταθμή. Οι δύο πρώτοι όμως είναι από τους πιο εμπορικούς σταθμούς, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια. Μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου, παιδιά, θα έχουν κλείσει οι πύλες σε όλους τους σταθμούς. Επίσης, αύριο, εάν έχω καταλάβει σωστά, βέβαια θα βγει και η σχετική ανακοίνωση, η οποία, έχει βγει η σχετική ανακοίνωση από ό,τι βλέπω τώρα. Αύριο ετοιμάζεται απεργία στο μετρό και μάλιστα 24ωρη απεργία. Βεβαίως, 21 του μηνός λοιπόν, έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Εσείς που έχετε κάποιες δουλειές ενδεχομένως στο κέντρο, για εσείς που κινείστε με τις συγκοινωνίες ή τέλος πάντων όπου και να έχετε δουλειές, δεν έχει καμία σημασία. Εσείς που κινείστε με τις συγκοινωνίες και έχετε κάποιες δουλειές να κάνετε πολύ σοβαρές, τις οποίες δεν μπορείτε να τις αναβάλλετε, είτε βρείτε έναν τρόπο για να μπορέσετε να μεταβείτε εκεί χωρίς να ταλαιπωρηθείτε, είτε με κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιο μεταφορικό μέσο άλλο, ή καλύτερα προσπαθήστε να αναβάλλετε τις συγκεκριμένες δουλειές και κάντε τες την επόμενη μέρα, διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πήξετε στους δρόμους και στην κίνηση. Λοιπόν, παιδιά, γύρισε η Μαντώ, ταξίδευε πριν από λίγο, το πρωί δηλαδή. Επέστρεψε, έκανε μια μεγάλη αγκαλιά στον πατέρα της, λογικά θα πάει και λογικά θα τη δούμε και τις επόμενες ημέρες στο πρωινό, η οποία είχε ένα ατύχημα δυστυχώς, χτύπησε το γόνατό της. Και τη είπαν εκεί οι γιατροί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται και αν συνεχίζει να αγωνίζεται επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία της. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και η ίδια είπε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω στο παιχνίδι γιατί δεν θέλω να αισθάνομαι σαν παράσιτο και να αγωνίζονται οι άλλοι για εμένα και εγώ να παρασιτώ, ας πούμε, και να μην κάνω τίποτα. Και λογικό και εγώ έτσι σκεφτόμουν και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα σκεφτόταν έτσι. Παρόλο που οι συμπαίκτες της προσπάθησαν να την μεταπίσουν και να της πούν ότι δεν είναι έτσι όπως θέλεις και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σε στηρίξουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, η Μαντώ πήρε την απόφαση να γυρίσει, εφόσον δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται. Οπότε αυτό είναι καλό, εντάξει, γιατί θα γυρίσει και στους δικούς της ανθρώπους. Όπως και επέστρεψε σήμερα το πρωί και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, θα μπορείτε να απολαμβάνετε το ρυθμό, ξέρετε τώρα όλα αυτά, και στο πρωινό που θα είναι. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Μιχάλης Τσαβίδης γύρισε στους ωκεανούς. Τι να μετρήσουμε. Καλά, το θέμα δεν είναι πόσοι έχουν φύγει, όπως ξέρετε. Το θέμα είναι πόσοι έχουν φύγει γιατί έχουν τραυματιστεί. Είναι αυτό που έλεγα από την αρχή. Εγώ που με πιάνει η ψυχή μου να τους βλέπω να πονάνε. Ο ένας με το γόνατό του, η άλλη χειραστό μηνίσκο, ο άλλος με το χέρι του. Τέσσερις έχουν φύγει λόγω τραυματισμού. Έτσι, καλή νύχτα σας. Βάλε και την πιλιάκι. Πέντε που έχει φύγει. Έτσι που έχουν φύγει. Πέντε μανιμάνι. Δηλαδή ουσιαστικά 5 εβδομάδες πίσω πάει το παιχνίδι. Άντε βάλανε και έναν, αλλά 4 εβδομάδες. Άμα ήταν να τελειώσει δηλαδή Δεκέμβρη, ξέρω εγώ, θα πρέπει να τελειώσει Νοέμβρη. Παρ' όλα αυτά το Δεκέμβρη. Γενάρη, ξέρω, λογικά Δεκέμβρη θα τελειώσει. Από την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει καινοποίηση, από ό,τι ξέρω, από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί, έχει σταθερό κοινό το όνομα. 1-20. Ναι, εκεί. Έχει σταθεροποιηθεί το Nomads, έχει το κοινό του που το αγαπάει και το στηρίζει, όπως και το κοινό του έχει και το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. 30.
και το Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει ένα σταθερό κοινό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι περισσότερο show. Το άλλο είναι λίγο. Και εκεί να πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω τώρα τους ακριβείς αριθμούς. Πάντως όταν παίζουν απέναντι δεν είναι πολύ καλό για το. Για τους νομάδες. Αυτό πλέον. Εντάξει, Γιώργο. Να βρω δουλειά κάποια στιγμή στη ζωή μου και εγώ κάπου, ε. Κατάλαβες. Κανείς μας δεν θα βρει έτσι όπως το πάμε εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, καμία σημασία δεν έχει. Σημασία έχει αυτό που σας είπα εγώ. Εδώ θα εστιάσετε σε μένα, νομάδες, πολύ ωραία παραγωγή. Το survival υφίσταται φυσικά ακόμα, υφίσταται. Ναι, λογικά κάπου μέσα στο Δεκέμβρη θα τελειώσει και αυτό, για Δεκέμβρη-Γενάρη. Οπότε θα αφήσουν χώρο όλα αυτά τα reality επιβίωσης για το Survivor 2, το οποίο έρχεται το Φλεβάρι. Και ήδη έχουν ξεκινήσει τα casting για τους καινούριους παίκτες και έχουν στηθεί απ' έξω μάλιστα και οι κάμερες και κοιτάνε τώρα, ξέρεις, περνάνε και οι κάμερες casting τους παίκτες που θα πάνε να περάσουν casting. Σου λέει, όπου αυτός καλός θα ήταν, όπου και ο άλλος καλός. Δηλαδή αυτοί γίνουν celebrity πριν κάνουμε μόνο το παιχνίδι, καταλαβες. Εμείς θα τους κάνουμε, η celebrity θα είναι ούτως ή άλλως και θα είναι η τσελέ και η διάσημη. Καταλάβατε, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα break. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί καλά τα λέω εγώ εδώ πέρα. Καλά μιλάω μόνη μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει εδώ να είμαστε συντονισμένοι, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε μόνο επιτυχίες για εσάς. Λοιπόν, επιστρέφω εγώ σε πολύ πολύ λίγο. Έχω και δύο ερευνήσεις έτσι, να δω ποια θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Δεν έχω αποφασίσει. Θα την αποφασίσω τώρα στο break. Παιδιά, ήδη η Gigi Hadid έμεινε εκτός του Victoria's Secret Show. Ναι, ξέρεις γιατί, φίλε. Διότι θα γίνει στην... θα σας πω, διότι η Victoria's Secret, το show της Victoria's Secret θα γίνει στην Κίνα. Λοιπόν, και για να σε αφήσουν να περάσεις, θέλουν λέει να δούνε ότι δεν έχεις... ότι δεν έχεις ποτέ σου, ας πούμε... θα σας πω, κάτσε, γιατί τσεκάρουν τα πάντα για να μπορέσουν να σε αφήσουν να περάσεις μέσα στο show και εκτός του show έμεινε και η Gigi Hadid και η Katy Perry. Και μάλιστα έγραψε και στο social, έκανε ένα tweet και έγραψε ότι είμαι πολύ στεναχωρημένη που δεν θα καταφέρω να είμαι στην Κίνα αυτή τη χρονιά. Αγαπώ πολύ τη VS Family τέλος πάντων και θα είμαι μαζί τους σύντομα. Δεν έδωσε κάποιον συγκεκριμένο λόγο, πάντως λέγεται ότι δεν την αφήνουν οι Κινέζοι να περάσει. Να μπει στην Κίνα για να συμμετάσχει στο show της Victoria's Secret. Διότι κάποια στιγμή είχε ανεβάσει μια φωτογραφία λέει, στα social media της, η οποία δεν θυμάμαι τώρα ποια φωτογραφία είναι αυτή, αλλά το άκουγα χθες. Είχε ανεβάσει μια φωτογραφία στα social media της, η οποία λέει προσέβαλε τους Κινέζους. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για την Katy Perry. Όπου η Katy Perry επίσης και αυτή είχε ανεβάσει. Εξαιτίας ενός φορέματος το οποίο είχε φορέσει και εκείνη δεν θα μπορέσει να θα βρίσκεται εκτός του σοου. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Για την Gigi Hadid ισχύει ένα βίντεο, μισό λεπτό, ένα συγκεκριμένο βίντεο το οποίο την ανάγκασε να είναι εκτός του σοου. Γενικότερα τσεκάρανε full social media των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν. Και είπαν ότι εσύ μπαίνεις, εσύ όχι, εσύ όχι, εσύ όχι. Και η Gigi είναι και βασικό μέλος της Victoria's Secret, έτσι. Λοιπόν, γιατί θεωρούν ότι δεν σεβάστηκε τον κινέζικο λαό. Τώρα, τι και πώς, δεν ξέρω. Τρομερό. Λοιπόν, οι περισσότεροι λέει, πιστεύουν ότι ο λόγος ακύρωσε ένα βίντεο λέει, που είχε αναρτήσει η αδερφή της Gigi τον Φεβρουάριο. Το βίντεο δείχνει λέει, το διάσημο μοντέλο να κρατάει ένα μπισκότο, αυτό είναι, μπράβο, να κρατάει ένα μπισκότο σε σχήμα βούδα και να ζαρώνει τα μάτια της. Οι εικόνες απογοήτευσαν λέει τους χρήστες του διαδικτύου και έτσι όταν τον Αύγουστο η Gigi ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο show της Victoria's Secret στη Σανγκάη, προκάλεσε την δράση από τους Κινέζους οι οποίοι την κατηγορούν για ρατσισμό. Παρόλο που η Gigi παιδιά έσπευσε να διαβεβαιώσει την αγάπη που τρέφει για τον κινέζικο λαό, οι επικρίσεις συνεχίστηκαν και έτσι αποφάσισαν οι υπεύθυνοι να μείνει εκτός του show. Για κάτι αντίστοιχο βγήκε εκτός του show και η Katy Perry για ένα φόρμα το οποίο είχε φορέσει.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, από ό,τι είδα, η Taylor Swift ξανά θα βρίσκεται στο show της Victoria's Secret. Λοιπόν, γρήγορα, ποια ήταν η έρευνα που είχα να μοιραστώ μαζί σας. Δύο ήταν για την ακρίβεια αυτές που είχα να μοιραστώ. Οι συμπεριφορές που τρομοκρατούν τους άντρες. Αυτή θα μοιραστώ μαζί σας τώρα. Και η πρώτη είναι: όταν μπαίνετε στη δικασία, επειδή κράζεστε κορίτσια μου, κορίτσια και αγόρια αντίστοιχα, γιατί και αυτό τρομοκρατεί τις γυναίκες. Όταν μπαίνετε λοιπόν στη διαδικασία και κράζεστε τους της πρώην. Ναι, αυτό λίγο, να ξέρετε, βάζει πολλές φορές σε σκέψεις τους άλλους. Δηλαδή, σου λέει ότι για να κράζει τώρα τον πρώην της, κάποια στιγμή θα βρεθώ και εγώ σε αυτή τη θέση και δεν της είναι και κάτι να με κράξει και εμένα και πάρα πολύ λογικά σκέφτονται όπως και σκεφτόσασταν και εσείς. Οπότε αυτό μεταβάζει σε δεύτερες σκέψεις τους ενδυνάμεις συντρόφους σας ή τους ήδη συντρόφους. Λοιπόν, η παράνοια που σας πιάνει ότι τις γυναίκες ή τους άντρες αντίστοιχα, ποια είναι αυτή, γιατί σου έπεσε το χέρι, γιατί την αποκάλεσες έτσι, που δεν είναι ακριβώς ζήλια. Είναι μια ζήλια η οποία αγγίζει όμως τα όρια της παράνοιας. Έχει κάποια άλλη έννοια. Μετά, τρίτον, η κακή κριτική παιδιά στις άλλες γυναίκες. Όπως και να το κάνεις αυτό δείχνει, υποδηλώνει μια ανασφάλεια. Όταν συνεχώς κάνεις κακή κριτική στις άλλες γυναίκες, πώς είναι αυτή, τι φόρεσε, τι έκανε, γιατί μίλησε έτσι και μα είναι δυνατόν και η αμόρφωτη απέδευτη. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια ανασφάλεια και έναν άνθρωπο να θες να... Δείχνει μια ανασφάλεια η οποία έχεις εσύ και βγάζεις μια κακία προς τις άλλες γυναίκες. Αυτό βάζει στη δεύτερη σκέψη στους άντρες. Και από την ανασφάλεια λοιπόν αυτή προκύπτει και η συνεχής επιβεβαίωση που είναι το επόμενο που θα σας πω τώρα. Η οποία συνεχίζει επιβεβαίωση είναι ότι θέλετε όλη την ώρα να σας λέει το αγόρι σας ή το ενδυνάμει αγόρι σας, πόσο όμορφη είσαι, πόσο καλή είσαι, είσαι καλύτερη από όλες. Συνέχισε έτσι, ξέρετε τώρα όλα αυτά που πολλές φορές οι άντρες τα θεωρούν και δεδομένα και δεν τα λένε, αλλά εμείς όμως, σαν γυναίκες που είμαστε, τα αποζητάμε. Τέλος, παιδιά, η αφόρητη ζήλια. Αυτό που δεν αφήνεται τον άλλον να αγιάσει, του τύπου. Ποιος σε πήρε τηλέφωνο στις 9 και 20 το βράδυ, να δω το κινητό σου, να ψάξω το κινητό σου, να πού θα πας, τι θα κάνεις, με ποιους θα είσαι, να μιλήσω με τους φίλους σου όταν θα βγεις έξω, να σε ακολουθήσω. Όλο αυτό το πράγμα έγκυται στο πλαίσιο της αφόρητης ζήλιας με αποτέλεσμα να είναι κάτι το οποίο να κάνει τους άντρες από ένα σημείο και μετά να αισθάνονται πίεση, μετά μια αφόρητη πίεση και μετά να γυρίσουν και να σας πούνε «Αι, παράτα μας, κουκλίτσα μου, πήγαινε στη μανούλα σου και εσύ και ο γρίλος σου», αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό και για σήμερα. Είδατε πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος, είδατε πόσο γρήγορα περνάει μια Δευτέρα, είδατε πόσο γρήγορα σπάσαμε την ημέρα μας τα δύο και σήμερα, είδατε πόσο γρήγορα και όμορφα έγιναν όλα αυτά. Σίγα, τόσο πάρα πολύ απλά. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά και εγώ θα σας χαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Και φυσικά αυτή την περίοδο είμαστε στην διαδικασία των αλλαγών. Κάτι που σημαίνει ότι σας θέλω όλους εδώ συντονισμένους, γιατί θα γίνουν πολλά όμορφα και καινούργια πράγματα. Λοιπόν, μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα. Σας στέλνω τα φιλιά μου, σας στέλνω την αγάπη μου και να μπείτε και λίγο στη διαδικασία έτσι να στολίσετε αν έχετε το χρόνο αυτή την εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή μας εβδομάδα!